Από τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ίδρυσε την έδρα Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Μιχάλης Κακογιάννης. Τι σημαίνει αυτό? Είναι μαζί μας για να μας ενημερώσει ο Αντιπρίτανης Ερευνών και Διεθνών Σχέσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, καθηγητής Κώστας Γουλιάμος. Καλώς ορίσατε, κύριε Γουλιάμου. Καλώς σας βρήκα. Και θα είστε βεβαίως, μάλλον θα διδάξετε για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 στην εν λόγω έδρα. Ναι. Είναι μια σημαντική στιγμή και για την Κύπρο, δεν είναι μόνο για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η επώνυμη έδρα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Μιχάλης Κακογιάννης θα λειτουργήσει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και συγκεκριμένα στην Κόρινθο από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και θα έχει ως γνωστικό αντικείμενο το σώμα. Θα είναι υπομορφή διαλέξεων και για τους φοιτητές, αλλά θα είναι ανοιχτή και για το κοινό. Και βέβαια δεν θα σταματήσει αυτή η υπόθεση στην Κόρινθο, θα μετακινηθεί και στις άλλες σχολές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που είναι στην Καλαμάτα, στην Τρίπολη, όπως και στο Ναύπλιο, ακόμα και στη Σπάρτη. Η έδρα δεν είναι μόνο μορφή διαλέξεων, είναι και μορφή σεμιναρίων, εργαστηρίων, ερευνών και ακόμα και συνεδρίων. Μιχάλης Κακογιάννης, μία διεθνώς αναγνωρισμένη προσωπικότητα και είναι η πρώτη φορά που δίδεται, αν κάνω λάθος, έδρα με το όνομα ενός πνευματικού ανθρώπου, έτσι. Ακριβώς. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πήρε τεράστια διάσταση από τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα. Αυτή η έδρα Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Μιχάλης Κακογιάννης. Λόγω ακριβώς της προσωπικότητας, της κομικής διάστασης που έχει και θα έχει το έργο του Μιχάλη Κακογιάννη. Είναι πρώτη φορά που σε πανεπιστήμιο δίδεται το όνομα μιας έδρας σε πνευματική προσωπικότητα. Και αυτό οφείλεται σε αυτή τη σύμπραξη τριών ιδρυμάτων. Του δικού μας Πανεπιστημίου, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης στην Αθήνα, με το οποίο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου υπόγραψε στις 4 του Φλεβάρι ειδικό μνημόνιο συνεργασίας πάνω σε πολλά θέματα, κυρίως σε θέματα που αφορούν τον πολιτισμό, και επειδή εμείς πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός είναι κομβικής σημασίας για τη λειτουργία ενός πανεπιστημίου και επειδή γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε την οικουμενική διάσταση του Μιχάλη Κακογιάννη, θέλαμε να κάνουμε αυτή τη συμφωνία και είμαστε ευτυχείς που την υλοποιήσαμε. Να έρθουμε και στα ωφέλη που θα έχει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Είπατε γενικότερα η Κύπρος θα έχει ωφέλη από αυτή την έδρα. Μπορούμε έτσι να συγκεκριμενοποιήσουμε πώς θα μας βοηθήσει και τους, τους φοιτητές που θα... που θα παρευρίσκονται στις και το κοινό, γιατί όπως σας είπα, και στο κοινό, είναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, σε περίοδους κρίσης ενδεχομένως η μόνη διέξοδος είναι σε ζητήματα που έχουν σχέση με τη γνώση και με τον πολιτισμό. Νομίζω αυτή η αντίληψη που έχει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, που είναι και κοινή πεποίθηση των συμπραξάντων σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή την έδρα, ενώ του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, είναι σημαντική. Είναι σημαντική γιατί δεικνύει και αποδεικνύει πως τέχνη, πολιτισμός και επιστήμη αποτελούν σταθερά αξία, σταθερή αξία, δημιουργούν ένα συμπαγές τρίπτυχο και δίνουν διέξοδο σε πίστα όσα διέξοδα κοινωνικά ή πολιτισμικά έχουμε αυτή την εποχή, είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια είδαμε και πως αγκαλιάστηκε η έδρα από κορυφαίες προσωπικότητες των γραμμάτων, των τεχνών,
και της επιστήμης στην Ελλάδα. Κάτι τέτοιο έχει αρχίσει και εδώ στην Κύπρο σιγά σιγά να αγκαλιάζεται, ενώ το ενδιαφέρον για αυτή την Άρα βλέπετε μια στροφή του κόσμου προς πολιτισμικές... αυτό το τρίπτυχο που προαναφέρατε. Ακριβώς. Σε αυτό το τρίπτυχο, όπως είπα προηγουμένως, και το οποίο βέβαια δεν είναι κάτι καινούργιο, αρκεί να σας θυμίσω ότι κάτι τέτοιο οραματιζόταν ακόμα και ο Μπρέχτ. Αυτή η στροφή λοιπόν που είναι πολύ ελπιδοφόρα, ναι, και τη χρειαζόμαστε, γιατί μιλήσατε για περιόδους κρίσης και δεν είναι μόνο οικονομική, τέχνη, είναι και η πολιτισμός, επιστήμη. Ναι, κρίση θεσμών και κρίση αξιών που θα μας βοηθήσει το συγκεκριμένο τρίπτυχο να επαναπροσδιορίσουμε αυτές τις αξίες που έχουμε απολέσει δυστυχώς τα τελευταία χρόνια. Χαίρομαι που το θέτετε έτσι, γιατί ακριβώς αυτό το τρίπτυχο δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να εμπεδώνει μια ανθρωποκεντρική αντίληψη πάνω στο ζήτημα της γνώσης και του πολιτισμού. Χωρίς αυτή την ανθρωποκεντρική αντίληψη τίποτα δεν μπορεί να πετύχουμε ως κοινωνίες. Και το κυριότερο, το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό και από την εκπομπή σας, είναι ότι ο πολιτισμός είναι πάντοτε μια σταθερή αξία. Οι διαπολιτισμικές σχέσεις, η διαπολιτισμική έρευνα, οι διαπολιτισμικές καταθέσεις είναι το ζητούμενο πλέον στην εποχή μας, και δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι αυτή η οικουμενική προσωπικότητα του Μιχάλη Κακογιάννη έχει τέτοια επίχυση ακόμα και σήμερα, όχι μόνο σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά σε όλο τον κόσμο. Αναφερθήκατε σε διαπολιτισμικές σχέσεις, θα αναφερθώ και εγώ στις διαπανεπιστημιακές σχέσεις, που ουσιαστικά είναι το πρώτο βήμα για να αναπτυχθούν οι διαπολιτισμικές σχέσεις και η σφαιρική γνώση. Πολύ σωστά το θέσετε. Πόσο σημαντικό είναι, πάλι μένω σε αυτή την περίοδο που διανύουμε, είναι πολύ σημαντικό να ενισχύονται αυτές οι διαπανεπιστημιακές σχέσεις. Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό για ένα βασικό λόγο. Γιατί δημιουργούν τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας εξωστρεφούς στάσης και συμπεριφοράς που οφείλει κάθε πανεπιστήμιο να έχει. Εδώ λοιπόν έρχεται ο κοινωνικός και πολιτισμικός ρόλος του πανεπιστημίου. Η μέθεξη με την ίδια την κοινωνία. Είδατε τι σας είπα προηγουμένως, ότι αυτές οι διαλέξεις που θα γίνονται στην έδρα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Μιχάλης Κακογιάννης στην Πελοπόννησο, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, δεν θα είναι μόνο για φοιτητές. Σας είπα ότι θα είναι ανοιχτές για τις τοπικές εκεί κοινωνίες. Αυτό και τα δύο πανεπιστήμια, όπως βέβαια και το Ίδρυμα Κακογιάννης, το θέλουν. Το θέλουν και το θέλουμε, γιατί πιστεύουμε ότι χωρίς αυτή την μέθεξη δεν δημιουργείται προστιθέμενη αξία σε οτιδήποτε στρατηγικό στόχο έχει θέσει ένας οργανισμός ή ένα ίδρυμα. Εμείς αντίθετα, επειδή πιστεύουμε σε αυτή την εξωστρεφή στάση, σχέση, συμπεριφορά του Πανεπιστημίου, γι' αυτό και τελικά το κάνουμε. Γιατί είναι και μορφή κοινωνικής ανάπτυξης. Πολύ σωστά. Την ανάπτυξη δεν μπορούμε να τη μετράμε μόνο μέσα από οικονομικούς όρους. Από αριθμούς. Ακριβώς. Πρέπει να τη μετράμε ως πολιτισμικό κεφάλαιο. Ως ένα habitus, έτσι, στην καθημερινή ζωή, που ενισχύει όλους τους στόχους που έχουμε σαν κοινωνία πολιτών. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί πρέπει να αντιμετωπίζεται η πανεπιστημιακή κοινότητα ως μια μικρή κοινωνία που δεν είναι μόνο η γνώση. Ακριβώς. Είναι και η καλλιέργεια, η πνευματική των ανθρώπων, για να μπορέσουν να είναι και καλύτεροι στο κοινωνικό σύνολο μετέπειτα. Βεβαίως, γιατί η κουλτούρα της γνώσης δεν αφορά μόνο γνωστικά πεδία και μάλιστα με ένα μονοσήμαντο εξειδικευμένο τρόπο. Είναι κάτι ολιστικό. Πολυδιάστατο. Ακριβώς, πολυδιάστατο. Γι' αυτό έβαλα από την αρχή ότι πιστεύουμε και τα τρία ιδρύματα, και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, έχουμε μια συναντήληψη σε αυτό το τρίπτυχο τέχνη, επιστήμη, πολιτισμός. Το παράδειγμα αυτό σκέφτονται να το ακολουθήσουν και άλλα πανεπιστήμια. Έγινε η αρχή τώρα ήδη, με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Είχα στην Ελλάδα τουλάχιστον πάρα πολλές
θετικότατες θα έλεγα αντιδράσεις. Δέχτηκα πολλά τηλεφωνήματα, ακόμα και email, ηλεκτρονικά μηνύματα από συναδέλφους σε πανεπιστήμια, Πριτάνης, αντιπριτάνης, που θεωρούν πως αυτό που κάναμε είναι μοντέλο και για τη δική τους πολιτισμική ανάπτυξη, αν θέλετε. Αυτό είναι πολύ παρήγορο, θα έλεγα, και πολύ θετικό βήμα. Εμείς πιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση γίναμε η νίωχη μιας καινοτομικής, έτσι, δράσεις, με επίκεντρο, όπως είπα προηγουμένως, αυτό το τρίπτυχο του πολιτισμού, της επιστήμης, έτσι, και της γνώσης. Εύχομαι αυτό το παράδειγμα να το ακολουθήσουν και άλλα πανεπιστήμια. Δεν ξέρω αν, επειδή μας παρακολουθούν και απόδημοι που μπορεί να βρίσκονται στην περιοχή της Πελοποννήσου και ή κοντά στο πανεπιστήμιο, μπορούν να βρουν πληροφορίες μέσα από το διαδίκτυο, υποθέτω, για τη σειρά των σεμιναρίων που αρχικά θα γίνουν. Όταν θα διαμορφωθεί αυτό το πρόγραμμα και είμαστε στην περίοδο της διαμόρφωσης μαζί με συναδέλφους του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, θα το ανακοινώσουμε και μέσω διαδικτύου αλλά και μέσω των ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων ενημέρωσης. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι έτσι πρωτοποριακό, όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα, γεγονός έτσι είναι ότι είναι καινοτομικό, όπως ακριβώς το έχουμε κατά νου σχεδιάσει αυτά τα τρία ιδρύματα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Επαναλαμβάνω αυτό που είχατε πει στην αρχή, ότι στην Ελλάδα πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις. Δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Δεν πέρασε επιδερμικά. Δεν το είδαν ακριβώς. Και κοιτάξτε, μιλάμε για κορυφαίες προσωπικότητες των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών στην Ελλάδα. Αγκαλιάστηκε αυτή η επόμενη έδρα, και πολλοί ήδη από τώρα αναμένουν έτσι και τα αποτελέσματα αυτής της συνέργειας των τριών ιδρυμάτων. Κύριε Γουλιάμου, δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε πάνω στην κουβέντα μας πριν κλείσουμε. Εγώ ήθελα να πω ότι για μια ακόμα φορά το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μαζί με τους συνεργάτες του στην Ελλάδα, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και βέβαια το Ίδρυμα Κακογιάννης, θα συνεχίσουν πάνω σε αυτή την λογική, σε αυτή την προοπτική, γιατί είναι, επαναλαμβάνω, και διέξοδος σε πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σημερινές κοινωνίες. Επιτακτική ανάγκη είναι. Είναι και θέμα, όπως είπα, του κοινωνικού ρόλου που έχουμε ως πανεπιστήμιο, είτε στο εσωτερικό, στην Κύπρο, είτε στο εξωτερικό, όπου τελικά σαν επιστημονική κοινότητα ενεργούμε, δρούμε, συζητάμε. Και πέφτει με μεγαλύτερο βάρος αυτή την εποχή στην επιστημονική κοινότητα, κύριε Γουλιάμου. Σαφέστατα. Θέλω να πω και κάτι άλλο ακόμα, ότι σε αυτή την έδρα δεν θα διδάξω μόνο εγώ 2013-2014, θα είναι και για τους συναδέλφους μου την μεθεπόμενη χρονική περίοδο, αφού θα γίνουν και οι συζητήσεις με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Δεν είναι δηλαδή για να πηγαίνει κάποιος σε φόρους ζωής να κάνει αυτό το ζήτημα. Έχει την έννοια της εναλλαξιμότητας. Πολύ ωραία. Καλή αρχή σε αυτό το πολύ ελπιδοφόρο εγχείρημα. Εύχομαι να ακολουθήσουν και άλλα πανεπιστήμια αυτό το παράδειγμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μας δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, πιστεύω, και για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εμείς στη συνέχεια, κυρίες και